Συνήθως παρουσιάζουμε τα δυστυχήματα που έχουν να κάνουν με αγροτικά μηχανήματα Κάνουμε μία αναφορά και συνδεόμαστε μέσω Skype, Viber, Zoom διαδικτυακά Προκειμένου να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο Επειδή ωστόσο το κακό έχει παραγίνει Έχουμε τελευταίο θύμα έναν 79χρονο ε, Αν δεν κάνω λάθος, σωστά 79χρονο ο οποίο σφινώθηκε πραγματικά στην κυριολεξία κάτω από το τραχτέρ του. Ε, τον βρήκε ο γιο του, ένα ο οποίο τον αναζητούσε. Ε, Σφινώθηκε ανάμεσα στο τρακτέρ και ένα ε, κλαδί ελιά, από ό,τι μαθαίνουμε κι εμεί ε, οι δημοσιογράφοι. Ε, έσπευσε στο σημείο το ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ο θάνατό του και επειδή λοιπόν το κακό έχει παραγίνει στο κομμάτι των ε, δυστυχημάτων και των τραγικών συμβάντων, με πρωταγωνιστές, ιδιώτε, παραγωγού, αγρότε, αμπελουργού για να γίνω πιο συγκεκριμένο, ελαιοπαραγωγού, οι οποίοι στην προσπάθειά του από τη μία να βγάλουν το μεροκάμα και από την άλλη να πραγματοποιήσουν την δραστηριότητά τους ακόμα και ως χόμπι. Είναι πρωταγωνιστές θλιβερών περιστατικών και ορισμένοι από αυτούς είτε τραυματίζονται σοβαρά είτε χάνουν τη ζωή του. Το κακό λοιπόν έχει παραγίνει και είπαμε να δώσουμε μία βάση και να δώσουμε μία συνέχεια, να αναλύσουμε λίγο το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται και τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει. Εδώ ο κύριο ε, Μιχελάκης, ο κύριο Λευτέρη Μιχελάκη, ο γραμματέα του Πανελλήνου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγηση, μα κάνει την τιμή και βρίσκεται εδώ στο στούντιο τη Κρήτη σήμερα. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Προκειμένου λίγο, δεν ξέρω, να, να βάλουμε λίγο τι βάσει. Μία συζήτηση η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα κορυφωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να δούμε. Ποιε συνθήκε διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή, ποια τα δεδομένα και τι πρέπει να αλλάξει. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, συμφωνούμε χωρί καν να έχουμε συζητήσει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Εννοείται, εννοείται. Ότι πάντα πρέπει κάτι να αλλάξει. Ε, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το θέμα βέβαια δεν απασχολεί άμεσα τον κλάδο μα, γιατί ποτέ Σωστό. δεν είχε καμία σχέση με αυτά και ούτε είμαστε. Απλά έχετε μία ναι. συγκεκριμένη εικόνα πάνω σε θέματα οδική ασφάλεια. Έτσι, στη γενικότερη κατεύθυνση τη εκπαίδευση, θα έλεγα εγώ ο, τον, της οδήγησης των οχημάτων. Που δεν υπάρχει εκπαίδευση ναι, έτσι. πάνω στα αγροτικά μηχανήματα. Στα αγροτικά μηχανήματα δυστυχώς δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση. Και κοιτάξτε, είναι συνέχεια αν θέλετε της γενικότερη έλλειψη εκπαίδευση όσον αφορά την καλλιέργεια. Από εκεί θα ξεκινήσω. Δηλαδή, ε, ο κάθε ένας μαθαίνει το πώς θα καλλιεργεί, ας πούμε, τις ελιές του, το αμπέλ του, το χωράφι του γενικότερα. Εμπειρικά. 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 Δηλαδή, για να κυριολεχτούμε, εγώ καλλιεργώ ελιέ. Υποτίθεται ότι καλλιεργώ. Έχω κάποιε ελιέ, τι καλλιεργώ. Παίρνω δηλαδή ένα πριόνι και κόβω κλαδιά και λέω ότι κλαδεύω. Έτσι θα πάρω αύριο και ένα τραχτέρ και λέω ότι οδηγώ το τραχτέρ και καλλιεργώ. Και ορισμένοι είναι έτσι. έτσι πιάνουν και τη μόνη έτσι. στα χέρια του. Έτσι ακριβώ. Τα παιδιά δε, τα πολύ μικρά παιδιά στα χωριά ξεκινάνε αν θέλει τη δική του οδική συμπεριφορά γενικότερα. Τη, όχι τόσο δική, αλλά την ενασχόλησή του με τα οχήματα, ε, μέσα από το τραχτέρ. Επειδή το τραχτέρ είναι, αν θέλετε, πιο άνετο, πάει πιο αργά, δεν θέλει και άδειε και πολλέ προσδιορίε διαδικασίε. Το παίρνει ο μπαμπά και γίνει ένα συμβάν ατυχήματο ναι, με ναι. το έχουμε πιθανό να εξελιχθεί σε δυστύχημα. Πολλά συμβάντα τέτοια έχουμε που εξελίχθουν σε δυστύχημα και μόνο με την παρακολούθηση τη αγροτική δουλειά που έκανε ο μπαμπά, έχοντα το παιδί στο φτερό ναι, του τραχτέρ, Του λέμε, ή σε κάποια άλλη θέση. Έτσι λοιπόν, Μπορούμε να πούμε ότι γενικότερα θα πρέπει να δώσουμε μια προσοχή και μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο που χειρίζονται αυτά τα οχήματα, που τα χειριζόμαστε τα οχήματα αυτά και θα πρέπει να προϋπάρχει μια εκπαίδευση. Να, θα ρωτήσω κάτι, να, ναι. να ρωτήσω πριν προχωρήσουμε mm -hmm. λίγο στη διαδικασία τη εκπαίδευση, υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε προδιαγραφέ αναφορικά με το, με το αμάξωμα, αναφορικά με το τρακτέρ. Δηλαδή, ε, φαντάζομαι διαφορετικές διαφορετικέ συνθήκε πριν από 30 ναι. χρόνια, όταν κάποιο αγόραζε ένα τρακτέρ, διαφορετικό ο τύπο ε, και στο κομμάτι τη παθητική ασφάλεια ε, το 2023. Σαφώ εξελίσσονται. Έχουν καλύτερη παθητική ασφάλεια. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και ένα μεγάλο πι. Το ναι, Το Τώρα ποιο... που το βλέπεις, αυτό το οποίο στην ναι, ε, 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 είναι, είναι όμως πολύ ασφαλές. Αυτό δηλαδή αν λειτουργήσει, αν, αν το, βάλουμε, εξασφαλίζει και αυτός ο ρόλος του να μην ε, σε πλακώσει, σε πλακώσει το τραχτέρ. Βέβαια, όταν με το ίδιο όχημα, το ίδιο μηχάνημα, γιατί είναι ένα, είναι γεωργικό μηχάνημα, γεωργικό ελκυστήρα λέγεται. Σωστά. Έτσι, γεωργικό ελκυστήρα, ο οποίο έχει να κάνει αυτέ τι δουλειέ και παίρνει βεβαίω άδεια από τη διεύθυνση γεωργία. Ακριβώ. Δίνει κάποιε εξετάσει ναι και γραπτέ και. Αυτό λοιπόν το, το, μηχάνημα. Ε, Εμεί έχουμε ένα μηχάνημα στην και κάνουμε όλε τι δουλειέ. Πρέπει όμω κάποια στιγμή να δούμε πραγματικά αυτό το μηχάνημα κάνει για όλε τι δουλειέ. Θα μου πει, μα δεν έχω δυνατότητα να πάρω άλλα. Ένα, ένα μπορώ να πάρω και θα πάρω αυτό και θα προσπαθήσω να κάνω και τι υπόλοιπε δουλειέ. Δηλαδή το κάθε μηχάνημα δεν κάνει για όλε τι δουλειέ. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή αυτό που έχει να κάνει για τη δέντρο καλλιέργεια είναι άλλου τύπου και άλλου τύπου είναι αυτό που έχει να κάνει με τα αμπέλια. Ε, άλλο είναι αυτό που έχει να κάνει ξέρω εγώ, με άλλε καλλιέργειε, τι οποίε ε, πρέπει να προσαρμόσουμε και στην τεχνική του, αλλά και βεβαίω στα μηχανήματα που χρειαζόμαστε. Θα σα πω ακόμα ένα χαρακτηριστικό. Ε, όλοι καλλιεργούμε κάποια πράγματα, έστω να αποστανάγει κάτι τέλο πάντων αυτή την εποχή και χρειάζεται να ψεκάσουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε όλοι αγροτικά φάρμακα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Εννοείται πω το ξέρουμε. Λοιπόν, για να πάρει αγροτικά φάρμακα Εννοείτε. από το, από το γεωπόλιο, θα πρέπει να είσαι πιστοποιημένο να έχει περάσει ένα σεμινάριο κλπ. κλπ. Και, και, και πώ πιστοποιήσει, έχουν λήξει και δεν έχουν αναλυθεί. Βεβαίω. Εγώ έχω τύχει σε γεωπόλιο τη γειτονιά εκεί. Ο οποίο δεν, δεν δίνει. Δεν δίνει. Δηλαδή, εγώ πήγα να πάρω εγώ κάποιο φάρμακο και μου λέει Δεν μπορώ να σου δώσω. Δεν μπορώ να σου δώσω. Πρέπει να έρθει να το πάρει κάποιο άλλο πιστοποιημένο που αυτό θα χρεωθεί ότι αυτό θα ψεκάσει. Αλλά επομένω, σε αυτή τη λογική, αν γενικότερα δούμε ω κοινωνία και ω πολιτεία βεβαίω. Το πώ πρέπει να εξελιχθεί η αγροτική καλλιέργεια και εκεί θα εντάξουμε και τα μηχανήματα που χρειαζόμαστε και βεβαίω να επιδοτούν κλπ. Ό,τι προβλέπετε και ότι μπορεί να συμβεί, και εκεί να βάλουμε και θέματα προστασία κατά τη χρήση των μηχανημάτων αυτών. Όπω βάλαμε ε, 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 προδιαγραφέ για να μπορεί κάποιο να ψεκάσει, το ίδιο θα πρέπει να βάλουμε και προδιαγραφέ για να μπορεί κάποιο να. Α, Οδηγήσει να έχει αυτό το μηχάνημα, το μηχάνημα να μπορεί να ξέρει να το λειτουργήσει. Οπότε ε, τι προτείνετε Πάμε στο πρακτικό σκέλος Τι στο μπορεί να Εγώ θα έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συσταθεί ε, ε, μια σχολή τέτοια, ή τέλο πάντων. Ακόμα και εντό του Υπουργείου Αγροτική. Υπό τη σκέπη του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη. Σαφώ θα, θα πρέπει να είμαστε στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι κάποιοι φορεί που ασχολούνται με την εκπαίδευση. Δηλαδή εμεί, παράδειγμα, εκπαιδεύουμε οδηγού χρήστε των δρόμων και μπα με τροχοφόρα οχήματα. Θα μπορούσαμε και εμεί ω κλάδο με μια σχετική εκπαίδευση που θα προπάρξει σε εμά. Ναι, σε να εντάξετε με... τη, ναι, τη διαδικασία αυτή. Σε συνεργασία με γεωπόλου, με κατασκευαστέ και τέλο πάντων μηχανικού για τρακτέρ κλπ, κλπ. να έρθουμε έχοντα την ικανότητα και την ιδιότητα του εκπαιδευτή να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου να πούμε: Ξέρετε κάτι, αύριο θα σε ένα τραχτέρ, πρέπει να και αυτό βεβαίω θα πρέπει να ξεκινάει από τα παιδιά. Γιατί δέστε τώρα, ένα παιδί γίνεται νέο αγρότη. Έτσι. Ο νέο αγρότη επιδοτείται για να πάρει ένα τρακτέρ και καλά κάνει. Δεν δηλαδή πρέπει να επιδοτηθεί και η... η εκπαίδευση του να μπορεί να το χειρίζεται με ασφάλεια. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε όσο πολιτεία και αν θέλετε όσο πολιτική. Και τι επικρατεί και στο εξωτερικό, δηλαδή ποιο ναι. μοντέλο μπορούμε να ακολουθήσουμε. Να σας πω, Φαντάζομαι σε περιοχές όπως ναι. η Γαλλία, Έτσι. περιοχές όπως η Ιταλία. Ισπανία, η... Νομίζω ναι. το καθεστώς είναι πολύ πιο αυστηρό, πολύ πιο συγκεκριμένο και δεν είναι κατάσταση στο φλου που λέμε. Πιθανόν δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να έχω άποψη από αυτού, αλλά σαφώ θα πρέπει να το πάρουμε υπόψη μα. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκεί έχουν τα ίδια προβλήματα. Μήπω έχουν κάτι διαφορετικό, γιατί μπορεί να μην έχουν εκεί και να έχουν κάπου αλλού. Ε? Να αντιγράψουμε ή να δούμε, ή έστω να κάτσουμε κάτω και να συζητήσουμε. Έχουμε αυτή την αγροτική παραγωγή. Θέλουμε να την εξελίξουμε και έχουμε τα μηχανήματα αυτά που δυστυχώ πέρα των άλλων ε? προκαλούν και κάποια δυστυχήματα. Πώ μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό το πράγμα, Μπορεί να βοηθήσει η εκπαίδευση. Αφού μπορεί να βοηθήσει η εκπαίδευση, θα την κάνουμε. Και σε ποιο βαθμό, Και Ποιοι είναι αυτοί που θα την αναλάβουν. Σα λέω και πάλι ότι εμεί ω κλάδο θα μπορούσαμε ίσω, το βάζω με ερωτηματικό, γιατί ασφαλώ δεν είμαι δήμονα και δεν μπορώ να. δεν το έχω μελετήσει ιδιαίτερα το θέμα, αλλά ω φορέα εκπαίδευση χρηστών και χειριστών μηχανημάτων, γενικώ οχημάτων σω θα μπορούσαμε με καλύτερο τρόπο και με καλύτερη παρέμβαση να έχουμε μια αποτελεσματική πραγματικά παρέμβαση, ώστε οι συνανθρώποι μα να βοηθηθούν και να έχουμε λιγότερα προβλήματα. Μάλιστα. Ε, θέμα παιδεία λοιπόν από τη μία, θέμα δράσεων από την πλευρά του κεντρικού κράτου ναι. και μια ανεξέλεγκτη κατάσταση σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτη. Ναι, εντάξει, σίγουρα ε, η περιφέρεια Κρήτη όπω και σε πολλά πράγματα ε, πάει μπροστά, σε εισαγωγικά, βάλτε το χωρί εισαγωγικά. Ε, πρέπει να το δει ιδιαίτερα. Έτσι, γιατί δέστε το εξή τώρα. Ε, ο Θεσσαλικός κάμπο, παράδειγμα, είναι διαφορετικό από τον νομό Ηρακλείου, που είναι ένα πολύ παραγωγικό νομό ο νομός ε, το έδαφο του νομού Ηρακλείου ή τη Κρήτη γενικότερα δεν είχε καμία σχέση με το φλατ του Θεσσαλικού κάμπου ή του Μακεδονικού κάμπου. Και εκεί έχουν άλλου τύπου, τύπου τραχτέρ. Δηλαδή, εκεί θα δούμε, ξέρω έχουμε δει κυρίω όταν στου δρόμου, στι ε, Βλέπουμε όλα και είναι προστατευμένα με κουβούκλια κλπ. Εμεί τέτοιο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα. Πού το βάζει κάτω από τι ελιέ. Δεν γίνεται. Καλά, είναι και το πρακτικό κομμάτι. Απ' την Ακλάβετε. άλλη, παίζει όμω και έχει να κάνει με την ασφαλεία σου. Ναι, αλλά πρέπει να δούμε πώ θα βρούμε τα κατάλληλα μηχανήματα, τι ε, κατάλληλες κατάλληλε συνθήκε και, εν πάση περιπτώσει, τον τρόπο που μπορούν να προστατευτούν αυτά. Δεν μπορεί να δει δηλαδή, ένα άνθρωπο πραγματικά να πήγε να φτιάξει το χωράφι του και να βρίσκεται πεθαμένο γιατί εγκλωβίστηκε σε ένα κλαδί ελιά με το Και το βέβαια τρόποιο. να ξεκαθαρίζουμε ότι δεν μπορεί κάποιο να προχωρήσει να χειριστεί ένα αγροτικό μηχάνημα και να βγει για παράδειγμα στο ΒΟΑΚ. Μα αυτό απαγορεύεται ούτω ή άλλω ναι. ναι. από, τον κώδικα. Ο κώδικα του οικεί κυκλοφορία. Έχω δει εγώ περιστατικά όμω. Άλλο δεν το έχω δει. Ναι, και <laughs> στο επαρχιακό δικό δίκτυο νομίζω υπάρχει ένα περιορισμό. Έχει, ε, έχει, δεν είναι. Αρκετός, μόνο στο ναι. αγροτικό δικό δίκτυο, δίκτυο. Έχει αρκετού περιορισμού. Ναι, έχει το... μπορεί να χρησιμοποιήσει για λίγο και το επαρχιακό δίκτυο. Έτσι, δεν μπορεί Αρκεί να, είναι... να, κατευθυνθεί κάπου συγκεκριμένα. Ναι, δεν μπορεί Τώρα... να είναι στο αυτοκινητόδρομο. Ε... Δεν, στο ε... εδώ, δεν μπορεί να είναι και ο δότα χέρι κυκλοφορία δεν μπορεί να είναι. Μία τελευταία ερώτηση. Εμεί πώ πρέπει να αντιληφθούμε τη συνύπαρξή μα με έναν χειριστή αγροτικού μηχανήματο σε ένα δρόμο. Δηλαδή, ένα οδηγό, ένα διγυκλιστή. Ναι. Ε, ε Καταρχά, αυτό δεν το συναντάμε. Είπαμε πολλέ φορέ και αν το συναντήσουμε, ξέρετε, είναι ε, από ένα λάθο, μια παράβαση αυτού που το έχει το αγροτικό μηχάνημα. Μια φορά θα το σκεφτόμαστε. Εκεί είμαστε πολύ προσεκτικοί μέχρι να το περάσουμε. Εξάλλου οι ταχύτητε που αναπτύσσει το αγροτικό μηχάνημα είναι μικρέ, ούτω ώστε εύκολα μπορούμε να το περάσουμε. Και, και εύκολα να μπορεί να γίνει ναι. και ατύχημα μια μικρή τεχνολογία. Ναι, 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 αλλά όπως. αυτό όμω που έχουμε δει είναι ότι δεν έχουμε μεγάλα ατυχήματα και πολλά ατυχήματα έω καθόλου, θα λέγαμε, σε αυτοκινητόδρομου. Πολύ περισσότερο, αλλά σε δρόμους ε, ο, ε, και επαρχιακού ε, δεν έχουμε τέτοια. Έχουμε ε, προβλήματα και έχουμε ατυχήματα στα χωράφια, εκεί που οι άνθρωποι δουλεύουν. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το εντάξουμε όσο εργατικό ατύχημα αυτό το πράγμα Μάλιστα. και έχει να κάνει με το χειρισμό του μηχανήματος. Μάλιστα. Δηλαδή, αν παράδειγμα, ένας ε, χειριστής μιας τσάπας ή τέλος πάντων κάτι, ενός γερανού, ο, έχει ένα ατύχημα, αυτό χαρακτηρίζεται ως... Ο, ο εργατικό ατύχημα και όχι ω τροχείο ατύχημα. Έτσι κάπω πρέπει να το δούμε και με αυτό Μας. και να δούμε πώ μπορούμε να το εξελίξουμε. Κύριε Μιχελάκη, σα ευχαριστώ θερμά για Εγώ την σα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μακάρι να μην ξανασχοληθούμε mm -hmm. με αυτό το θέμα, να μην ξαναέχουμε ε, δυστύχημα και συμβάν λοιπόν, που έχει να κάνει με αγροτικά μηχανήματα.